Ας ανοίξουμε τις γραφές μας και ας μείνουμε στο 14ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, 279 σελίδα, όπου σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού θα αντλήσουμε τις σκέψεις μας από μια πολύ σημαντική πνευματική φιγούρα, για την οποία, την φιγούρα του Χάλεβ, ο Θεός από τη μια, ο Μωυσής από την άλλη, ο ίδιος ο Χάλεβ ανακαλεί μια φράση, τον «Δε δούλο μου Χάλεβ», όπως το ξέρουμε στην παλιά αγαπητή μετάφραση του Βάμβα, που έχαινε αυτό άλλο πνεύμα, μέσα του άλλο πνεύμα, άλλο φρόνημα, λέει η Καινούργια Μετάφραση, και με ακολούθησε εντελώς. Και θα σταθούμε να δούμε κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτό το άλλο πνεύμα, αυτό το άλλο φρόνημα που αυτός ο άνθρωπος ακολούθησε τον Κύριο. Να ζωγραφίσουμε και να θυμηθούμε τι έχει προηγηθεί. Στο βιβλίο των Αριθμών, 13ο κεφάλαιο, ο Θεός στέλνει 12 ανθρώπους, ως κατασκόπους τους ξέρουμε, να δούνε τη γη και να φέρουν κάποια δείγματα. Και θυμηθείτε, κουβάλησαν ένα τσαμπί, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε ένας να το φέρει. Χρειάστηκαν 2-3 να το κουβαλήσουν στους ώμους τους. Και πραγματικά η αναφορά ξεκινάει θετικά. Όντως η γη είναι αγαθή, είναι καλή, ρέει γάλα και μέλι, αλλά εκεί είναι γίγαντες, εκεί είναι η Ανακίμ, εμείς δεν μπορούμε να πάμε, και έχει μια έτσι γλαφυρή εικόνα, αυτοί εμείς λέει ως γίγαντες τους είδαμε αυτούς, τους γιους του Ανάκ, πάνω από 2 μέτρα ήταν αυτοί, και αυτοί σαν ακρίδες έβλεπαν εμάς. Για να το δούμε πάλι. Εμείς τους βλέπαμε σαν γίγαντες και αυτοί μας έβλεπαν σαν ακρίδες. Προσέξτε, 12 άτομα είδαν ακριβώς τις ίδιες περιστάσεις. Οι 10 φέρνουν μια κακή αναφορά και υπάρχει φράση «οι 10, προσέξτε, εδυσφήμισαν τη γη». Τι έκαναν? Την εδυσφήμισαν τη γη. Δεν μπορούμε να πάμε. Ήδη ο Θεός τους είχε προκαλέσει και ξαναδίντολος τον νόμο στο 1ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, η πρόκληση μεγάλη που δεν συνάδει με τη δική μας την ανθρώπινη λογική. Εσύ πας να κληρονομήσεις έθνη ισχυρότερά σου, μεγαλύτερά σου, λαούς μεγάλους στο ανάστημα, τους γίγαντες, τους Ανακίμ, που τους γνωρίζεις, ποιοι είναι. Δεν υπάρχει λογική εκεί. Το μόνο εχέγγυο είναι «εγώ είμαι ο Θεός πυρ καταναλίσκων και εγώ θα προπορευτώ μπροστά σου». Αλλά αυτά τα έθνη, αυτά καθ' αυτά και εσύ αυτός καθ' αυτός, αυτά είναι μεγαλύτερα, αυτά είναι ισχυρότερα από σένα. Οι πόλεις είναι μεγάλες και τετυχισμένες, λέει, σχήμα υπερβολής, έως του ουρανού. 12 άνθρωποι λοιπόν βλέπουν τις ίδιες συνθήκες, την ίδια κατάσταση, τις ίδιες περιστάσεις. Οι 10 δίνουν αρνητική, κακή αναφορά. Οι 2, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, δίνουν θετική αναφορά. Το πρώτο βήμα του Χάλεβ, στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 13, ο Χάλεβ όμως, όμορφη φράση, καθησύχασε τον λαό. Δεν μπορούμε, είπανε οι 10. Μπορούμε, είπε ο Χάλεβ. Εμείς τους βλέπουμε σαν γίγαντες και σαν ακρίδες μας βλέπουν αυτοί, οι 10. Το άλλο πνεύμα του Χάλεβ, το διαφορετικό φρόνημα του Χάλεβ, εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, αυτοί είναι ψωμίων για μας. Και Καινούργια Μετάφραση, θα τους κάνουμε μία μπουκιά. Θα τους κάνουμε μία μπουκιά. Και έρχεται ο Θεός μετά από αυτό, ο Μωυσής μεσητεύει, ο Θεός λέει θα ασκήσω έλεος, όμως όλη η γενιά αυτή δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας, θα γίνει όπως είπαν, μακάρι να πεθαίναμε στην Αίγυπτο. Εκπληρώθηκε η επιθυμία τους, εκτός από 2, τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ, για να πει ο Θεός τον δε δούλο μου Χάλεβ, η εξαίρεση, μαζί φυσικά με τον Ιησού του Ναβί, επειδή με ακολούθησε εντελώς και έχει μέσα του άλλο πνεύμα, άλλο φρόνημα, αυτόν θα τον φέρω στη γη εκείνη. Και του έδωσε ιδιαίτερη υπόσχεση. Και φτάνουμε στο 14ο κεφάλαιο, να ακούσουμε τον ίδιο τον Χάλεβ,
40 χρόνια μετά. Έπρεπε να περιμένει αυτός μαζί με τον Ιησού του Ναβί να περάσουν 40 χρόνια, 30 χρόνια συν 10, 40 χρόνια, και να έρθει η ώρα που να διεκδικήσει πράγματα που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Για να πάμε σιγά σιγά. Στίχος 7. Μάλλον πριν πάμε στο 7, υπάρχει κάτι στο 6 σχετικά με τον Μωυσή και κάτι στο 7 επίσης σχετικά με τον Μωυσή. Κοιτάξτε στο 6, δύο χαρακτηρισμοί. Στη μέση του 6, «Εσύ ξέρεις», λέει ο Χάλευ στον Ιησού του Ναβί, «τι είπε ο Κύριος τον Μωυσή», πρώτος χαρακτηρισμός, «τον άνθρωπο του Θεού σχετικά με μένα». Στίχος 7, «ήμουν 40 χρόνων όταν ο Μωυσής», δεύτερος χαρακτηρισμός, «ο δούλος του Κυρίου». Ερώτηση για μένα, για σένα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Κυρίου. Ο Παύλος θα πει στον Τιμόθεο, «Συ όμως άνθρωπε του Θεού». Και το ερώτημα είναι σήμερα το πρωί, καθώς τόσο γρήγορα ήδη αρχίσαν τα στολίδια, τα φωτάκια, πλησιάζουν, πότε κάναμε βουτιές, πότε πάμε Χριστούγεννα, χαμός γίνεται. Τι είδους άνθρωπος είμαι? Τι είδους άνθρωπος είσαι? Αν έβαζε το όνομά μας, ποια θα ήταν η τιμιγορία δίπλα? Συνεχίζουμε, 7. «Ήμουν 40 χρόνων όταν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, με έστειλε από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη χώρα και του έφερα», προσέξτε, «πολύ σωστές πληροφορίες. Οι σύντροφοί μου όμως που είχαν έρθει μαζί μου αποθάρρυναν το λαό», για προσέξτε, «την ετιμιγορία του Θεού, τον δε δούλο μου Χάλεθ που έχει ένα αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς». 40 χρόνια μετά ανακαλεί ο ίδιος ο Χάλευ, «ενώ εγώ υπάκουσα πλήρως τον Κύριο». Αν σταματούσε εδώ, όχι, προσέξτε μια λεπτομέρεια, «τον Θεό μου». Τον Θεό μου. Δεν μπορείς να υπακούς τον Κύριο, μπορείς να υπακούς το Θεό σου. Αν δεν υπάρχει αυτή η σχέση, ξέχασέ του. Και τι ευλογία, καθώς σας βλέπω εδώ πάνω κάτω. Είναι Θεός για όλους και είναι Θεός για τον καθένα ξεχωριστά. Πόσες φορές έχω πει στο Θεό, τι αιών είσαι εσύ, τι ουσία είσαι εσύ, τι ύπαρξη είσαι εσύ, που τώρα που σου μιλάω εγώ σε παγκόσμια κλίμακα, ακούς εισπράτης, προσευχές, λατρείες, δοξολογίες και ασχολείσαι μέχρι και την τελευταία τρίχα από το κάθε παιδί σου. Πώς γίνεται αυτό? Τι Θεός είσαι εσύ? Τι αιών είσαι εσύ? Τι ουσία είσαι εσύ? Τι ύπαρξη είσαι εσύ? Τον Θεό μου. Εκείνη την ημέρα ο Μωυσής μου υποσχέθηκε με όρκο ότι η χώρα όπου πάτησε το πόδι μου θα ήταν το δίχως άλλο κλήρος μου. Θα νίκει για πάντα σε μένα και στους απογόνους μου, ξανά πάλι επειδή υπάκουσα πλήρως στον Κύριο το Θεό μου. Κοιτάξτε το 10. Ο Κύριος με φύλαξε στη ζωή. Προσέξτε. Όπως το υποσχέθηκε. Τώρα φανταστείτε, 30 χρόνια και άλλα 10 μετά, ολόκληρη η γενιά, δεν τα πάω ποτέ, εγώ ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τους αριθμούς, αλλά μπορεί κάποιος να υπολογίσει, 30 χρόνια, 2,5 εκατομμύρια λαός περίπου, μαζί με το ΣΥΜΗ και το πλήθος, 3,5 εκατομμύρια λένε άλλοι ερμηνευτές, πόσοι ενταφιασμοί αναλογούν στην κάθε μέρα, δεν ξέρω. Και φανταστείτε, πέρασαν 10, 20, 30, κάπου να βρίσκεται με τον Ιησού του Ναβί και να κουβεντιάζουν. Τι λέτε, δεν τους πείραζε ο εχθρός? Άραγε θα μπούμε. Ιησού, Χάλευ, θα μπούμε στη γη. Τέλεψε εδώ τι γίνεται. Χαμός γίνεται κάθε μέρα. Θα μπούμε. Με φύλαξε ζωντανό, καθώς είπε, για να θυμηθούμε κάτι άλλο, θυμόσαστε ότι ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, και επειδή είδε ότι αυτό φάνηκε αρεστό στους Ιουδαίους, αποφάσισε να κάνει το ίδιο και με τον Πέτρο. Και ρίχνει τον Πέτρο στη φυλακή με σκοπό το πρωί να τον αποκεφαλίσει κι αυτόν. Και διαβάζουμε το εξής θαυμαστό και περίεργο. Ο Πέτρος λέει, κοιμόταν. Αν εσύ ήξερες το πρωί θα σου πάρουν το κεφάλι, θα κοιμόσουν? Τι στα γόνατα,
Τι προσευχή εξαγνισμού, Κύριε, ποιον δεν έχω συγχωρέσει, ποιον αδίκησα. Ο Πέτρος την έπεσε για ύπνο. Και όπως έχουμε αναφέρει από αυτό το βήμα άλλη φορά και κάποιες Τετάρτες, είχε λόγο για να κοιμάται σαν πουλάκι. Ο Κύριος του είχε πει, θα πεθάνεις όταν γεράσεις. Όταν γεράσεις, κάποιος θα σε φέρει εκεί όπου δεν θέλεις και του έδειξε με ποιο τρόπο θα δοξάσει, με ποιο θάνατο θα δοξάσει το Θεό. Δεν είχε γεράσει ο Πέτρος, συνεπώς θα πέθαινε στα γερατιά του. Με κάποιο τρόπο ο παντοδύναμος Θεός θα τον έβγαζε από τη φυλακή γιατί ήταν να πεθάνει αργότερα. Και είναι εντυπωσιακό, όταν ήρθε μετά από χρόνια αρκετά η ώρα να φύγει, το ήξερε. Γι' αυτό γράφει σε μια από τις δύο επιστολές του, ξέρω ότι εντός ολίγου, προσέξτε, εγώ θα κάνω κάτι. Ο εσωτερικός άνθρωπος θα κάνει κάτι σε σχέση με τον εξωτερικό. Θα αποθέσω το σκήνομά μου, προσέξτε. Εγώ θα το αποθέσω. Το ξέρω. Ο Παύλος το ήξερε. Ο καιρός της αναλύσεώς μου έφτασε. Και θυμάμαι τον αξέχαστο καθηγητή μου, Bill Baldwin, ο οποίος 2-3 μέρες πριν πάθει το εγκεφαλικό, σηκώνεται στην εκκλησία και τους λέει, μου τα είπε ο γιος του Τζεφ αυτά. Άρα σου πω, μου λέει, τι είπε ο πατέρας μου 2-3 μέρες πριν. Λέω, τι είπε Τζεφ. Λέει, αδελφοί, εάν τις επόμενες μέρες, ακούστε, μου συμβεί κάτι, δεν θέλω να προσευχηθείτε να γίνω καλά. Θέλω να φύγω και να είμαι με τον Κύριο. 2-3 μέρες μετά έπαθε εγκεφαλικό, καμιά 20 μέρες μετά έφυγε. Αυτή είναι η δόξα και η ομορφιά και η πρόκληση, η πνευματική για τα πιστά παιδιά του Θεού. Ο Κύριος με φύλαξε στη ζωή όπως το υποσχέθηκε. Προσέξτε τώρα, πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια στον Μωυσή, τον καιρό που οι Ισραηλίτες πορεύονταν στην έρημο. Και τώρα εγώ είμαι 85 χρονών, 11. Ωστόσο, είμαι ακόμα και σήμερα τόσο δυνατός όπως τότε που ο Μωυσής μου ανέθεσε την αποστολή. Έχω τις ίδιες δυνάμεις όπως και τότε, είτε πρόκειται για πόλεμο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Αδελφοί, η πίστη είναι μακράς διαρκείας. Η πίστη δεν είναι πυροτέχνημα. Βλέπεις ένα νέο λεπιδοφόρο που ξεκινά και είναι δυναμίτης. Σκέψου λίγο πώς θα είναι αυτός ο νέος 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά. Μπαίνει ένα αστέρι στη διακονία, καταπλήσει τους πάντες. Σκέψου 20 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, πώς θα είναι. Επειδή τα καλύτερα, εάν κρατάμε το χέρι του Κυρίου, είναι πάντα μπροστά. Ξανά πάλι, επειδή τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ο Θεός δεν μας στέλνει πυροτεχνήματα που θα κάνουν κρότο, που θα έχουν λάμψη, που θα μαγεύουν και μετά θα σβήσουν. Καλύτερα μας στέλνει σαν τον βαπτιστή, αυτός ήταν ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Έτσι μας στέλνει, λιχναράκια, που μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, όπως λέει ο κόσμος, αυτός γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί. Ήμουνα 40 χρονών, 85 σήμερα, μετά από 45 χρόνια, μετά από 40 χρόνια, η δύναμή μου είναι η ίδια. Και επειδή πέρασε ο καιρός της τιμωρίας, έμενε μία υπόσχεση ανεκπλήρωτη. Προσέξτε, και έρχεται η ώρα να τη διεκδικήσει. Προσέξτε, όχι αυθαίρετα. Έχω πει και σε ομάδες μαθητείας και πρόσφατα στα παιδιά κάναμε αυτό το μήνυμα, με άλλη μορφή βέβαια εκεί, όχι με μορφή κηρύγματος, γράφαμε σημειώσεις εκεί στον πίνακα κτλ. Ότι η πίστη, η γνήσια πίστη, δεν είναι αυθαίρετη. Η γνήσια πίστη περιορίζεται ένδοξα στο λόγο και στις υποσχέσεις του Θεού και σε μία, προσέξτε, όχι 100%, σε μία 1000% γνήσια οδηγία Αγίου Πνεύματος,
η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί από έναν πυρήνα όριμων πιστών παιδιών του Θεού. Έτσι λοιπόν, όχι δώσ' μου ένα οποιοδήποτε όρος, όχι δώσ' μου ένα οποιοδήποτε βουνό, δώσ' μου το όρος συγκεκριμένα για το οποίο, περί του οποίου ελάλησε ο Κύριος. Αυτό θέλω. Και προσέξτε, μια τέτοια πίστη δεν πετάει στα σύννεφα, δεν πετάει στα σύννεφα. Κοιτάξτε στο στίχο 12 που λέει «Τώρα λοιπόν δώσε μου αυτό το βουνό που ο Κύριος μου το υποσχέθηκε εκείνη την ημέρα, τότε σας είχα φέρει την πληροφορία ότι εκεί κατοικούν οι ανακήτες και ότι υπάρχουν πόλεις μεγάλες και οχυρές». Η πίστη δεν παραβλέπει το πρόβλημα. Η πίστη το βλέπει το πρόβλημα σε όλο του το μεγαλείο. Βλέπει την πρόκληση. Αλλά εστιάζει, κάνει focus στην υπόσχεση του Κυρίου. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου θα τους διώξω, προσέξτε, πρώτα, δώσ' μου το όρος που υποσχέθηκε ο Κύριος, εγώ θα τους διώξω σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Αδελφοί, από αυτό το βιβλίο που βλέπετε εδώ τα μαύρα γράμματα στο άσπρο πλαίσιο, πρέπει τα μαύρα γράμματα να βγουν από το άσπρο πλαίσιο, ο γραπτός λόγος να γίνει έμφυτος, φυτεμένος λόγος και εμείς να χτίσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, εκείνος θα καθορίσει πόσο θα είναι, πάνω στο φως του Λόγου του Θεού. Αγκάλιασε αυτό το Λόγο, φύτεψέ τον, πότιζέ τον με περισυλλογή, συζήτα τον μαζί του και άσε εκείνον που είναι στο θρόνο να καθορίσει τη ζωή σου. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μου, θα τους διώξω σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Και βέβαια, πέρασε λίγος καιρός και κοιτάξτε στο 15-14, αφού στο 14-13 ο Ιησούς, ευλόγησε το γιο του Ιεφωνή κτλ. 15-14, ο Χάλευ έδιωξε από εκεί τις τρεις συγγένειες των ανακητών, του Σεσαΐ, του Αχιμάν και του Ταλμαΐ. Από εκεί ξεκίνησε για να χτυπήσει τους κατοίκους της Δεβίρ και τα λοιπά, και επειδή, καθώς αφιερώσαμε τη μικρούλα Κορνηλία, προσευχηθήκαμε να δώσει αυθεντικά βιώματα ο Θεός στα παιδάκια αυτά, ξέρετε, στη διάσταση αυτή κάπου η πίστη, αυτό το πνεύμα της πίστης περνά και είναι κολλητικό. Ευλογημένα κολλητικό. Και έτσι έχουμε, κοιτάξτε στο κεφάλαιο 15, στο στίχο 18, έχει δώσει μια υπόσχεση ότι όποιος κυριέψει την τάδε πόλη, θα του δώσω την κόρη μου για γυναίκα, την κυρίεψε ο Οθνιήλ, γιος του Κενά, και έτσι ο Χάλευ έδωσε σε αυτό την κόρη για γυναίκα, 18, την ημέρα του γάμου αυτή ζήτησε από τον Οθνιήλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλευ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει?» 19. Αυτή του απάντησε: «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που παραχώρησες νότια είναι άνυδρη. Γι' αυτό να μου δώσεις και πηγές με νερό». Πρώτα ο Χάλευ στον Ιησού του Ναβί, τον τότε ηγέτη. Τώρα η κόρη του στον άνθρωπο της πίστης, τον Χάλευ. Έτσι ο Χάλευ της έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Να γυρίσουμε λίγο στην πρόκληση του Θεού. Εσύ πηγαίνεις να κυριαρχήσεις, να κατακτήσεις έθνη ισχυρότερά σου, μεγαλύτερά σου, πόλεις μεγάλες και τετυχισμένες έως του ουρανού. Ας το μεταφέρουμε κάπως αλλιώς. Φανερά είναι τα έργα της σάρκας. Έχθρες, ζήλιες, φθόνοι, φιλιδονίες, διαπληκτισμοί, διχοστασίες. Τι είναι αυτά, αδελφοί? Έθνη, μεγαλύτερά μας, ισχυρότερά μας. Τι θα κάνω με την τετυχισμένη πόλη έως του ουρανού που είναι η ζήλια, που είναι η δίψα για αναγνώριση, που είναι η καταλαλιά, που είναι η φιλιδονία, που είναι η δίψα για αναγνώριση για το φιλόπρωτο.
τι θα γίνει με αυτά τα έθνη. Είναι μεγαλύτερα, είναι ισχυρότερα. Έχουμε πνευματικούς ανακύμ που δεν πέφτουν. Ναι, μας έβαλε το Άγιο Πνεύμα στην εν Χριστώ θέση, αλλά βλέπεις αυτά είναι εκεί και κάνουν θράψη στις εκκλησίες μας. Θράψη κυριολεκτικά. Το ένα μέτωπο ξεσπά στο άλλο στις τοπικές μας εκκλησίες. Και η ταπείνωση, μόνο αν ο Κύριος προπορευτεί, μόνο με εισροή ζωής, μόνο με παροχή ζωής μπορούμε να σταθούμε. Ας μη μιμηθούμε το αρνητικό παράδειγμα των 10 και δυσφημίσουμε και εμείς τη γη της Επαγγελίας, που σήμερα η γη της Επαγγελίας είναι ένα ευλογημένο πρόσωπο, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Γη ο Χριστός μας, ώστε καθώς παραλάβατε τον Χριστό Ιησού τον Κύριο, εν αυτό περιπατείτε, να η γη εριζωμένη εν αυτό. Ο Χριστός μας είναι η πνευματική γη της Επαγγελίας. Ο Χριστός μας είναι η γη που ρέει γάλα και μέλι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η νύμφη στο βιβλίο του Άσματος. Ένα από τα ευλογημένα χαρακτηριστικά της, ο νυμφίος επισημαίνει ο ουρανίσκος σου, το στόμα σου ρέει γάλα και μέλι. Η νύμφη του Άσματος έγινε δέκτης και λήπτης του Χριστού της Επαγγελίας που ρέει γάλα και μέλι. Και μια ευχή του ψαλμοδού εκ μέρους του Θεού, ήθε να άκουγες τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τότε φοβερή εικόνα, θα σου έδινα να πιεις μέλι από την πέτρα. Από πού μέλι? Από την πέτρα. Τι είναι αυτό που σε έχει συμπιέσει, τι είναι αυτό που σε έχει γονατίσει, τι είναι φιλιδονία, είναι ζήλια, είναι φθόνος? Στάσουμε ειλικρίνα και πες του, εγώ δεν μπορώ. Μεγάλωνε εσύ με το Άγιο Πνεύμα μέσα μου και με παροχή ζωής να βλέπω εμπειρικά και βιωματικά να γκρεμίζονται αυτές οι πόλεις, οι μεγάλες, οι τετυχισμένες. Κύριε, μέχρι του ουρανού τις βλέπω μέσα μου ψηλές. Είναι ισχυρότερα αυτά τα έθνη, είναι μεγαλύτερα αυτά τα έθνη, με ξεπερνούν κατά πολύ. Μιλούσα με ένα νεαρό πρόσφατα και μου έλεγε, μπαίνοντας στην πορεία του γάμου, φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Δεν βλέπεις, μου λέει, τι γίνεται. Ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε, και μου αναφέρει και δύο εργάτες του Ευαγγελίου, και ο τάδε. Και εγώ πώς θα τα καταφέρω? Ο γάμος, έθνος, μεγαλύτερο και ισχυρότερο. Η συνύπαρξη με ένα πρόσωπο που είναι τελείως διαφορετικό. Άλλος κόσμος. Υπάρχει μόνο αμοιβαία έλξη, μια τρέλα που φεύγει σε λίγους μήνες. Μένει μια σχετική χημεία και δόξα στον Θεό υπάρχει ο κοινός παρονομαστής που είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά η συνύπαρξη με ένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, ούτε από τον ουρανό έπεσε, ούτε από παρθενογένεση γεννήθηκε. Έθνος μεγαλύτερο και ισχυρότερο, εάν ο Κύριος προπορεύεται. Δεν μπορούμε οι 10. Μπορούμε ο Χάλεφ. Σαν γίγαντες τους βλέπουμε εμείς, σαν ακρίδες μας βλέπουν αυτοί. Αυτοί είναι ψωμί για μας. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Και εδώ μια θλιβερή παρένθεση. Τι μεγάλο εμπόδιο ή κατά τα άλλα ευσεβείς γονείς, όπου σε εισαγωγικά συμβουλεύουν τα παιδιά ή επισημαίνουν, έλα καημένε τώρα, μην είσαι και τόσο φανατικός. Ποιος το κάνει καημένε τώρα? Όλα εμείς θα τα κάνουμε. Τότε θα πρέπει ο νέος και η νέα να σταθούν και να πούν, μαμά, μπαμπά, ακόμα στην εκκλησία και ο ποιμένας να μην το κάνει και οι πρεσβύτεροι να μην το κάνουν, εγώ με τη χάρη του Θεού θα το κάνω και θα το ζήσω. Τον δε δούλο μου, τι ωραίος τίτλος. Σας έχω πει και παλιότερα, ο ομιλών δεν τον έχει αποκτήσει ακόμα. Εργάτης είμαι, υπηρέτης είμαι, δούλος όχι. Σας θυμίζω πότε αποκτάς αυτό το διαπιστευτήριο. Και όταν κάνετε πάντα τα διατεταγμένα σε εσάς, τότε να λέτε,
αχρίοι δούλοι είμαστε, γιατί κάναμε όσα χρεωστούσαμε να κάνουμε. Τον ναι δούλο μου χάλευ, και τι όμορφα λόγια, ιδού η δούλη του Κυρίου. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, που είναι από εσάς ούτε Πέτρος, ούτε Διάκωβος, ούτε Ιωάννης, ο δούλος του Χριστού, αγωνιζόμενος πάντοτε για σας τις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις εις παν θέλημα Θεού. Τον δε δούλο μου χάλευ, που έχαινε αυτό άλλο πνεύμα, άλλο φρόνημα, με ακολούθησε εντελώς, αυτόν θα τον φέρω στη γη. Προσέξτε, η υπόσχεση είναι αυτόν θα τον φέρω στη γη. Πάρα πολύ ωραία. Έπρεπε εν χρόνο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ μπροστά στον Ιησού του Ναβί, εν χρόνο και να πει «Δώσ' μου το όρος τούτο». Όχι αυθαίρετα αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος. Και η πρόκληση πάλι στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κάποια στιγμή για κάποιες φυλές που δεν είχαν πάρει ακόμα την κληρονομιά, έρχεται το μήνυμα του Θεού, σας το θυμίζω αδελφοί, γιατί είναι πρόκληση, ακούστε το και θυμηθείτε το. «Έως πότε», τους λέει ο Θεός, «έως πότε θα μένετε αργοί, νοθροί, στο να πάτε και να κληρονομήσετε όλα όσα σας έδωσε ο Κύριος». Ένα πράγμα είναι ο Θεός να δώσει, ένα πράγμα είναι ο Θεός να υποσχεθεί. «Άρχισα να παραδίδω», λέει στον Ιησού του Ναβί, «άρχισε εσύ να κυριεύεις». Ένα πράγμα είναι να δώσει ο Θεός και άλλο πράγμα είναι να λάβει ο πιστός. Διαπίστεως και μακροθυμία 40 χρόνια. Και δέτο ο Ισαάκ περί της γυναικός αυτού, πόσα χρόνια, 20 χρόνια, γιατί ήταν στήρα. Συνέχισε να προσεύχεσαι για το παιδί σου. Συνέχισε να προσεύχεσαι για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, για το εγγόνι σου, για το φίλο σου, το γνωστό σου, το συνάνθρωπό σου. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Η νεοσύ, λέει, των κοράκων κράζουν στο Θεό και αυτός τους δίνει την τροφή. Απίστευτο. Στα κοράκια τους δίνει τροφή, πόσο μάλλον στα παιδιά σου. Πόσο μάλλον στα παιδιά σου. Κι αν ο Θεός, λέει, τρέφει έτσι τα πετεινά του ουρανού, δεν θα θρέψει πολλό μάλλον εσάς, και μας βάζει ένα τίτλο που δεν μας κολακεύει καθόλου, ξεκινώντας άμεσα από τους 12 και πηγαίνοντας διαχρονικά, ολιγόπιστη, ολιγόπιστη. Καθώς έκανα τη βόλτα μου χθες σε ένα μπαλκόνι, βγαίνει ένας παππούς και κρατούσε τριμμένο ψωμί, τι ήτανε, και ξαφνικά καμιά 60, 70 περιστέρια, το ένα έφερνε το άλλο, κατέκλυσαν τον μπαλκόνι. Και καθώς έβλεπα τα περιστέρια να τσιμπάνε, δόξα στο όνομά σου, πόσο μάλλον εσύ, ο πατέρας μου, ο ουράνιος, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Τον δε δούλο μου χάλευ, που έχει άλλο πνεύμα, με ακολούθησε εντελώς, θα τον φέρω, ναι, ναι, αλλά ο χάλευ εν χρόνο, δώσ' μου αυτό το όρος. Να κλείσω με το εξής όρος. Ακούστε το, επίλογος. Επειδή δεν είσαστε κάτω από νόμο, αλλά είσαστε στη χάρη, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Άλλη μια φορά. Επειδή δεν είσαστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Στάσου με ταπείνωση και θυμίσου το όνομά του. Θα καλέσεις το όνομά του Ιησού, γιατί αυτός, δεν λέει, θα συγχωρέσει το λαό του. Αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Και είναι τόσο όμορφο να βλέπεις πάθη χρόνων, δεσμά χρόνων στην εμπειρία σου να σπάνε, καθώς έρχεται και εγχέεται ανεμπόδιστα η ροή της ζωής του Θεού και στο χρόνο του Θεού να ευλογείς αυτόν που σε καταράται υπαρξιακά, να τον βλέπεις και να γεμίζεις πλάχνα και λες πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται στο βαθμό που ο Χριστός μορφώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν γίνεται με την προσπάθεια. Αυτό γίνεται με την καθημερινή πνευματική προσκόλληση. Για μένα το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Ας προσευχηθούμε.